Πολύ καλησπέρα σας από το Γουσουφού. Η ώρα των play-off της Master έφτασε φάση των 32. Πρώτο παιχνίδι μεταξύ της Hood και των Phoenix Bums, που τελείωσε δεύτερη στον δεύτερο όμιλο με 8-1 ρεκόρ. Μόνη της ήταν από τους Ανούσιους. Ενώ από την άλλη, οι Phoenix Bums κατέληξαν στην 7η θέση του τρίτου ομιλού με 4-5 ρεκόρ. Ελπίση Bums, πολύ κόσμο βλέπω από την πλευρά της Hood, η οποία θα ανοίξει και το σκορ τώρα με τον Χαριτόπουλο. Ο πρώην Phoenix Bum βάζει το πρώτο καλάθι στην παλιά του ομάδα. Πολύ σκόρμα στο δεκάδα από την πλευρά της Hood. Ναι, ευκάλωμα στον πάγκο, από την άλλη μόλις ένα διαθέσιμο για τους Phoenix Bum, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν σε όλο το καλοκαίρι, από ό,τι έχω δει το θέμα των απουσιών. Αξόπουλος, σπάει έξω. Το σούτ είναι για τρεις και είναι εύστοχο από τον Κατσούρη. Θα αποστολέψουν για με καθόλου. Πετράκος, Αθανασόπουλος, Πρωτόγυρος, Κατσούρης, Μιλίσε, Φιλάφκας, Ρουμελιώτης, Στεφόπουλος, Χαριτόπουλος, Σαρής, Κουγλάς και Χατζικίδης. Κουράστηκα μόνο που τους είπα. Από την Χούντε, από την άλλη, Δεδούσης, Παλαμιδάς, Παντόπουλος, Αρμάος, Τζούρτος και ο Μπάζιος για τους Φινίξ. Βλέπεις τώρα πάνω στον Αθανασόπουλο. Νομίζω δεν είναι μυστικό ότι η σειρά, τουλάχιστον στα χαρτιά, έχει φαβορεί. Τα πάνε και στο podcast τα παιδιά, όλη η Λιγερία και ο Αντωνής. Στα παιδιά Θαρασόπουλου. Η Χουν έχει κάνει πάρα πολύ καλή πορεία από το χειμερινό και μετά. Εγώ το έχω πει και με τον Στέργιο κάποιες φορές. Δεν έχουν δείξει σε κανένα σημείο όλη τη χρονιά, από την αρχή μέχρι τα play-off, μέχρι την κατάκτηση, μέχρι και τώρα, να έχουν βάλει φρένο της φετινής Master. Στο δευτερόλεπτα, τρίστο σουτ, άστοχο. Την πρώτη προσπάθεια για τον Φωτόπουλο. Ωραίο lay-up στον Εφηλιασμό, πρώτη πόντη και για τον Χατζικίδη. 9-0. Σε τα πρώτα δύο λεπτά του μάτς, η Hood ξεκινάει πολύ καλά. Το καλάθι. Αυτός προηγουμένως ο Ποτόπουλος, τώρα δεν συνδέεται ο Μπάζιος. Δύσκολο το Αθανασόπουλο, rebound από τον Ερούση. Οργανώνει ο Δημήτρης. Είναι με χαντός στον Τζούρτο. Τούσιν από τρίπλα για 2. Ένα ανοίγει το σκορ της ομάδας του. Με φάουλ. Πρώτα για την Hood. Μέσα η πρώτη βολή. Άλλη μία για τον Μπάζιο. Και η δεύτερη 2-2, 9-2. Αξόπουλος. Κατσικίδης βγήκε από τα σκριν. Δίνει ένα ρηπίκο ο Λάφκας. Το σούτ είναι για 2, αλλά είναι αδύναμο. Πάνω του Μπάζιου, κατεβάζει γρήγορα ο Δημήτρης. Ωραία σταυρωτή, βρίσκει το Χαριτόπουλο μπροστά του. Δεν καταφέρει να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Κατσούρης έφυγε, Χατζικίδης για 3. Άτυχος εδώ, δεν ήταν καλό. Ίσως να είναι η πρώτη φορά στο καλοκαιρινό τουλάχιστον που πετυχαίνω σχεδόν πλήρη δική μου, μόνο ο Ζέγκος. Χατζικίδη και Κατσούρη νομίζω βλέπω για πρώτη φορά στο παρκέ. Θανασόπουλος για 3. Σημαδεύει το σίδερο. Χατζικίδης, εύκολη δουλειά. 11-2. Έτσι,
Βάζιος. Ευκαιρία. Ωραίο σουτ από τις βολές, άστοχο. Από τον Τζουρκό η μπάλα τον έφτιαξε, κατεβάζει γρήγορα Κατσούρης. Πάσα στο weak side, κατοικήθησε και όλο τον χρόνο. Αλλά το χανεί. Φωτόπουλος. Πάμε, νομίζω αρέσκονται σε ένα πιο σετ παιχνίδι που μπορεί να κάνει και τα δύο λίγο περισσότερο της αρέσει το transition. Πάσα, Χατζικίδης, πήγε να περάσει με τη ραχιά, τα κατάφερε, έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο και τελείωσε τη φάση. Speed move. Καλάθι δεν θα έρθει. Διατρέψε του Κατσούρη. Ούτε τώρα και θελήσει. Λοιπόν, θετικό από τον Χαριτόπουλο. Δράει προς το καλάθι. Χατζικίδης, 8ος του πόντος. Μόνο ο Μπάζος έχει σκοράρει μέχρι στιγμή για τους Bumps. Θα σκοθεί και για τρεις τώρα. Θα σκοθήσει. Μαζεύει ο Αθανασόπουλος στο αμυντικό. Το φεύγει ωραία από τον Εντεντούς με μια ραχιαία. Πάει προς το καλάθι, κάνει το split out. Χαριτόπουλος θα το πάρει. Και θα το βάλει 17-2. Το match ξεφεύγει με 15 από νωρίτερα την Hood, η οποία βάζει από νωρίς τις βάσεις. Θυμίζω η σειρά κρίνεται στην διαφορά των πόντων. Τριποντάκι πρώτο και για τον Παλαμιδά από την πλευρά των Phoenix. Το δεύτερο μάθημα θα γίνει στον Κολονό στις 1 Ιουλίου στις 8.30 ώρα. Την όποια ομάδα νικήσει από αυτό το ζευγάρι θα βρει στον δρόμο της είτε τους Bulls είτε την Αγκουάνιλε. Αξόπουλος. Για τρίστος του Χατζικίδη, άστοχο, λοιπόν θετικό. Τόπουλος, περνά τα αριστερά, βρήκε διάδρομο, αστόχησε. Αντεύει ο Παλαμιδάς. Τρεις και πάλι το σουτ. Πολύ ωραίο σταμάτημα και εκτελεσή, δεύτερο τρίπο του Παλαμιδά. Τα 8. 22 το φινάλι, ένα φάουλ από τη μία, ένα φάουλ από την άλλη. Κυρίως επιθετικογενές μπάσκετ. Αλλά θα φανάσω και πάλι. Time out, η Phoenix. Συνέχεια στο μάτσα, επιστροφή του time out, 19-8 στο συν 11 η Hood. Παραμένει επίθεση για τους Bumps, οι οποίοι πέραν του Buzz, οι οποίοι άνοιξε το σκορ από τη γραμμή των βολών, έχουν βρει δύο τρίποντα από τον Παλαμιδά. Στα μέσα, κοιτάμε το καλάθι, καλή άμυνα του Κατσούρη. Λοιπόν, τη λάθη και μπάλα στον Προναπερτέντα. Και τώρα Χατζικίδης. Έπεσε στο μήτρο Παλαμιδά, κατάλαβε την πάσα από τον Σαρή. Λάθος τώρα και από την άλλη. Σαρής, Λάφκας, είναι ωραία, Χατζικίδης από κοντά δεν το χάνει. Βασμό τώρα και πάλι για την Hood, η οποία έχει ξεκάθαρη πρόθεση να τρέξει. Χατζικίδης, κακή η επιλογή, λίγο προβλέψιμη μάλλον. Ένα δίλεπτο στην πρώτη περίοδο. Δεύτερο φάουλ μόλις από την Hood. Και πρώτο μαδικό νομίζω από τον ατομικό, μάλλον από τον Χαριτόπουλο. Ήρθε και ο Αρμάος, η πρώτη φορά για τους Phoenix Bumps. Έτσι ο Τζούρτος, ο Βενιαμίν της ομάδας. Κλείδι να είναι μικρότερο. Μπάσγιος,
Καλή κυκλοφορία της μπάλας, δεύτερος προσπίθηκε, βρήκε χώρο, το πήρε αλλά το έχασε. Rebound του Μπάζιου, ωραία προσπίση, καλάθι στο ζωγραφιστό, 21-12. Έχει 21-10, ξέρω αυτό ήταν προηγουμένως, διορθώνω. Η διψήφια διαφορά για τη Χουντ. Σαρίς Καρτόπουλος. Αφήσε ωραία, Καθούρης. Φύγεται για δύο δύσκολη προσπάθεια του rebound του Λάσκα από θετικό. Σαρίς θα το πάρει, θα το χάσει. Ανεβάζει ο Αρμάος. Μπάζγιος, περνάει στο Σαρί, πάσα στο weak side, για τρεις το σουτ του Φωτόπουλου, όχι, rebound από τον Κατσούρη. Drive προς το καλάθι, πάει να βάλει τρελό layup. Ανεβάζει εν τέλει το rebound από Αλαμιδάς. Μπάζγιος, βάλει καλά το κορμί του, 21-12. Πάει προς το καλάθι, έρχεται στον αέρα και το βάζει και αυτό με 8-4 που είναι στο ρολόι. 6-5-4, δεδούσεις, περνάει το κέντρο, κλείνεται. Τελειώνει ο χρόνος, παραλίγο. 23-12 σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερη περίοδο εδώ στο Περιστέρι. 23-12, μπροστά η Χουντ. Μόνο από την επίθεση, μιλάω να πάω στον δεδούση, κλέψουμε και φάουλ. Πρώτο του δεύτερου δεκαλεπτού. Πότε μπαίνεις τώρα και για τη Χουντ. Προσπαθεί στο παρκέ. Από μέση απόσταση, άστοχο rebound του Μπαζιού. Παραμένει το 23-12. Λόγω προς τον Μπάζιο, κλείνει και ο Κατσούρης πάνω του. Σε αλήθεια ήταν καλά στυμμένος. Στέμπακ τρίποντο, άστοχο από τον Βαλαμιδά, μαζεύει το μακρινό. Ο Κατσούρης και φεύγει και πάλι στο αριθμό γήπεδο. Είναι δύσκολο να το σταματήσεις, εκτός και να κάνεις φαουλ όπως εδώ. Και να δούμε λίγο στάτ μέχρι στιγμής. Η Χούτ έχει 2-2 βολές, 1 στα 15 δίποντα και 1 στα 7 τρίποντα. Από την άλλη η Φίνιξ 2-2 βολές, 2-10 δίποντα, 2-10 τρίποντα. Ιδίως με καλά και στο αριθμό γήπεδο η Χούτ είναι μπροστά στο σκορ, ο Μελιώτης είναι άστοχος. Και ξέρετε και από πριν. Πάλι πάνω στον Αρμάο, δύσκολη αποστολή του. Παίρνει το φάουλ και θα κερδίσει δύο βολές. Στις υπόλοιπες δυτικές κατηγορίες, κοντά οι δύο ομάδες. Παραπάνω assist η Χουτ 5-1-2. Λοιπόν, τα κοψίματα, κλεψίματα και τα λάθη είναι κοντά. Κυρίως λόγω της ευστοχίας και της μικρής υπεροχής στα υπόλοιπα. 2 τα λάθη της Hood, 3 των Phoenix Bumps, τέτοιες είναι οι διαφορές. 32 efficiency Hood, 8 η Phoenix. Στα και η δεύτερη βολή. Μια στις 2. Σαρίς, το σπίτε. Περνάει την πάσα στην weak side, Χαριτόπουλος, αφήνει στον Κατσούρη στο low post. Ωραίο give and go. Καλή κυκλοφορία, κακή τελευταία πάσα, ο Μελιώτης τεχνοεί, όχι. Εσούσεις. Φάουλ από τον Πετράκη. Πάμε στον Φωτόπουλο. Πάμε,
Πάζιους. Έχει βράδυ τον Σαρή. Κοντάκι ο Κατσούρης. Δύσκολο βράδυ ψηλού. Μπαλά. Να πηδάει δύο φορές Στεφάνη. Λοιπόν του Κατσούρη. Θεασμός κεφάλι για την Κούτ Κατσούρης. Άκταλο τελείωμα. Δύο λεπτά και κάτι έχουν περάσει μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο. Κούτ χωρίς σκορ. Με τη βολή του Μπάζου και του Γαλάθη. Του Μπάζου μάλλον το Γαλάθη και τη βολή του Αρμάου. Φίλιξ μειώνει και πάλι σε μονοψήφια τιμή τη διαφορά. Καρτόπουλος του δώσαν το σουτ και το κλείδωσαν. Ζούσης, εμείς στον Μπάζιο, που ήταν Ποτόπουλου η μπαλά. Περάει προς το καλάθι, έκοψε ο Αρμάος, μπάλα πήγε στον Δημήτρο Δεδούς, ο οποίος αστόχησε από την περιφέρεια. Τράκης, φάουλ επιθετικό. Ωραία, πάσα, Μπάζιος, τελειώνει την πάσα από κοντά, assist στον Παλαμιδά. Ωραία, έμπνευσε από τον άσο των Trinity Bumps. Για δύο το shoot, έστω και αυτό. Το παρέμει με τρόπο προς το είχε, ο Χαριτόπουλος ευτυχεί τώρα και ο Πορτογερός. Περνάει πάσα, δεν περνάει, κλέψω από τον Σπύρο του Μελιώτη. Κάπως εδώ. Λόμπα στον Μπάζιο, έκτος του πόντος στην δεύτερη περίοδο. Μετά από τρίπλα για δύο, αποβάλλει σε 9-19 ξανά στο σύν 10 η διαφορά. Μάος, πάτησε γερά για τρεις. Ωραίο σουτάκι, στους 7 η διαφορά. Αυτός είναι ο τέταρτος πόντος του Αρμάου. Για μια στις δύο βολές στο ξεκίνημα της περίοδου. Ακριβώς το διετάγιο το ημίχρονο. Θανασόπουλος και ενός διάδρομος που δεν το χάνει. Από τη Χουλτ, ο χρόνος, παράβαση 8 δευτερολέπτων. Ωραία,
ξεκίνησε ο Αθανασόπουλου, ο τέταρτος πόντος. Είχε κενό διάδρομο και αυτά είναι το ψωμάκι του. Ο Αθανασόπουλος ο οποίος τράβηξε πολύ κουπί τον χειμώνα. Χειμώνα στον οποίο η Πουλ νομίζω δεν είχε, σίγουρα δεν είχε τον Ζέγκο και τον Κατσούρη, νομίζω δεν είχε και τον Πετράκη, τουλάχιστον εγώ δεν τον είχα πετύχει. Σε ελεύθερη βουλή, 33-23, 10 διαφορά, αρμά, πάλι στους 5. Καλασόπουλος, Σαββολίδη Πετράκη, Μιλιώτης, κάνει το split out, πρωτόγερος, ωραίο μπάσκετ από τη Πουλ. 4-4, ο Μελιώτης πιέστηκε, έβγαλε έξω, πρωτόγερος από την πίεση του χρόνου. Όχι, πάω για το δικό, μεγάλη πάσα με Λεδούση, υπερβολικά μεγάλη. Δεν προλάβω ο Δημήτρης. Αλλαγές μέσα ο Χατζικίδης και πάλι στη θέση του Ρουμελιώτη. Για 53 το ημιχρονό, 4 φάουλ η Χουτ, 2 η Φινίξ. Σόπλος πήρε καλά από τη γωνία την μπάλα, αυτό έκλεισε την bounce του Πετράκη. Μπάλα στον Σαρή, από μακριά το σουτ, είναι άστοχο. 53-23. 3,5 λεπτά. Αστοχος ο Ευδούσης, rebound του Αθανασόπουλου. Αναφορά από το πλάι. Πρωτόγελος Κατρικίδης. Μπάζιος κατεβάζει και οργανώνει. Πάει ωραία την μπάλα, την υποδέχεται και πάλι. Καλά του συνδυασμού. Πάρνα σαν τον Αθανασόπουλο, θα πατήσει γερά για 3 από 45. Rebound του Χαρτικίδη, θετικό. Καλά, δεν φέρνει με την πρώτη. Κόμωνα. Rebound. Πίεση από τον Αρμάο, Χαρτικίδης. Ωραία κίνηση. Ο Παλαμιδάς, Αρμάος, δεν πρόλαβε η μπάλα στα χέρια του Πετράκη, εφηδιασμός και πάλι για δικούς Πετράκη, προς τα μέσα, καλά του φάουλ. Έχω μιλήσει εμείς από το παρκέ, με 2 λεπτά να απομένουν στο ρολόι. Σαν Φωτόπουλος, ο Παλαμιδάς. Καμία από τις δύο ομάδες πλέον δεν έχει να δώσει φάουλ στα τελευταία 2 λεπτά που απομένουν. Αποσπάσα εδώ, ο πρωτόγερος έκλεψε, βγάλε τη μεγάλη. Αστόπουλος, υπομονή, Χατζικίδης. Αστοχή για 2, Θανασόπουλος ούτε rebound από κανέναν. Δούσης, είναι στο μπάζιο. Στιάμε από τον Αθανασόπουλο. Ο Τόπουλος βγαίνει προς τα έξω.
στα δεύτερα Δεδούσης θα πω τρίπλα για 3. Αττική διστρέφει. Ωραία, πάσα πρωτόγερος, λεφτική. Κίδης τώρα. Είναι για 15. 35-25 το σκορ. Πετράκι ήταν ο τελευταίος που σκόραρε για τη Χουτ. Χρονολογικά, ωραίο καλάθι εδώ που θα δούσει. Τούρις. Κίδης για 3 με χειρόφρενο. 41-27. 40 από την ίδια στιγμή από τη Χουτ, η οποία αρέσκεται σε αυτό το μπάσκετ. Ανεβαίνει από ό,τι έχω δει πάνω από τις 70 σίγουρα στα παιχνίδια της. Σκορά της κατάς πιο χαμηλά. Ο Βάζιος πέρασε με 4 δεύτερα, έχουμε φάουλ. Το νούμερο 7 κρατάει βολές. Καλάθι στο δεύτερο χρόνο. 25 δεύτερα. Όλοι που είναι για δικούς. Πολύ λίγο και διαφορά από τα χρονόμετρα. 15 Κατσούρης. Λίσεβιτς. 7 δεύτερα. Σόπλος γίνει ένα screen. Σατσικίδης. 4, 3, 2, 1 από την κορυφή. Το τρίποντο. Όχι. Μπάζερ μπίτερ 43-29. Δεύτερο μέρος από το Περιστέρι. 23-12 το σκορ της πρώτης περίοδου. 20-17 στο επιμέρους σκορ της δεύτερης. Καλάθι από τον Αθανασόπουλο στο ξεκίνημα. Με τον ίδιο παίχτη με τον οποίο έκλεισε η πρώτη γραφή του παιχνιδιού, ανοίγει και η δεύτερη. High score μέχρι στιγμής για τη Χουτ, από ό,τι βλέπω εδώ είναι ο Χατζηκίδης. Με 17 πόντους, 6 rebound, 3 assists, ένα κλέψιμο, τα έχει κάνει όλα. Το κοντάκι απάντησε τον Φωτόπουλο. Πρώτο του πόντι στο παιχνίδι. 16 πόντους από την άλλη είχε ο Μπάζιος, που εισηγείται της προσπάθειας των Φίνιξ. Σόπουλος με πλάτη. Περνάει. Δύσκολο προσπάθειά του, καλή η άμυνα του Φωτόπουλου. 45-32. Τούρις. Κοίτσε εκεί με το Μπαζιό, με καλά. Χατζηκίδης από τη γωνία, φτάνει τους 20. Τόπουλος. Γκάς. Ένα από το screen. Σπάει ωραία την μπάλα, δεν καταλάβει ο Χαρτόπουλος και κλέβει. Πέφτει και στον εφηδιασμό. Εύκολη δουλειά. Time out. Η Phoenix συνέχεια στο μάτς. Επίσης για τη Χούντα το time out. Ο Αρμάος βρήκε ωραία πάσα καλάθι από τον Δημήτρη Ντεδούση. Ένα δίλεπτο μόλις έχει περάσει στην δεύτερη περίοδο. Στη δεύτερη περίοδο και στο δεύτερο μέρος. 50-34 το σκορ. Έχει ανοίξει αρκετά η διαφορά. Καρτόπουλος πέρασε, λύστηκε, έβγαλε έξω, Κατσούρης για 3. Εύθερος και πάλι ακολουθεί το παράδειγμα του Χατζηκίδη. Δύο τριποντάκια ήδη από τη Χουτ.
κερδούσεις. Δείχνει με βγάλει καμπύλη, δεν απαντά. Τσούρις. Λάφκας προς το καλάθι, ναι. Μόνο ο Κουκουλάς δεν είναι εδώ. Δεν βλέπω στον παντού. Δεν βλέπω παντός. Λόμπα Χαρετόπουλος, Αθανασόπουλος. Ωραίος επιτελισμός δικούδι. Ωραία φάση. Μάος είναι άστοχος. Χαριτόπουλος, μπάλα του γλυντοματί. Σόπουλος για τρεις, με ταμπλό παρακαλώ. Πηγαίνουν και τα κοκόρια τους. Για 9.34. Χαριτόπουλος, μπάλα σου, ωραίο καλάθι. Αυτά είναι τους πέντε στην περίοδο αυτή. Σόπουλος, φάουλ και βολές. Τρία φάουλ το ένα. Αλλαγή. Μια φάουλ από τον Παλαμιδά. Έξω Λάφκας, μέσα ο Πετρακούς. Βολές για τον Αθανασόπουλο. Έξω η πρωτή. Έξω και η δεύτερη μπήκε πιο μέσα. Πέντε και 47 να φάω μόλις από τους μπαμς, κανένα από τη Φουντ, η οποία παίζει καθαρά με χτυμή drive από τον Βεδούση, αδύναμο το lay-up. Καρασόπουλος έφυγε, Καρυπτόπουλος προς τα μέσα, όχι rebound από τον Νεαρμάο. Το μάτσο από τα ρυθμό το έχουν και οι Φινίξ τώρα. Βεδούσης, ωραία λέει από τον εμβιασμό ασίστ τον Βενιαμίν των Φινίξ Μπαμς. 59-38. Καρασόπουλος, καλά δεν θα βλέπω κοντά. Εδώ θα είναι ο Σόπουλο, ο Χατζικίδης, ναι, είναι την φάση. Ωραίο καλάθι εδώ από τον Παλαμιδά. Στις διάδρομος, στα 1.40. Σόπουλος από κοντά, ασίστ τον Κατσούρη. Αυτόπουλος δύσκολο σούτ για δύο, είναι άστρο αυτή τη φορά. Εκτός μπάλα από τον Πετρακό. Σαρίς και ο Μπάζιος μέσα. Το σούτ άστοχο στην εκνοή 4-17 για το φινάλε. Εχθνιασμός τώρα με τον Χαντρικίδη, ο οποίος βάλε φρένο έτσι την καλή επίσης των Μπαμς. Τόπουλος, μπάρα του κλείνει το μάτι. Yeah.
Δάς, Μπάζγιος, Ψάει την πάσα, δεν δούσεις για τρεις. Στο σύντρος μόνο του Σαρή. Ετόπουλος Σαρής, πάντα του φωνάζει ο Στέργιος. Καλά της Χαέρτη τώρα από τον Χατζικίδη. Έχουμε τζάμπολ. Παραμένει η κατοχή για τους μπαμς. Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Αναμιδάς. Γιατί πλάω Πετράκος. Ένας που αναμιδάς σταμάτησε. Δεν βγήκε χώρο από τον Δεδούση. Περάει προς το καλάθι. Ναι. 67-42. Κατόπουλος, έξω καλή γλωβρέα Χατζικίδης για 3 και πάλι. Μας θα μπει ο Μιλίσεβιτς στο παρκέ. Έχει ανοίξει το μάτς. Για το στάπο του εισβολές μέσα και αυτό τον Δεδούση. Πέρα το συνεχόμενος του ποντός. Αρίς, περνάει η πάσα, όλα διαθυντικό. Δύο βοηθές για το χέρι τους μπαμς. Σαρί, όχι Σαρίς, ο Λάφκας και ο Μιλίσεβιτς έξω, έξω ο Χατζικίδης και ο Κατσούρης. Μόνο ο Κουκουλάς και ο Ζέγκος δεν μπορούν λοιπόν σήμερα. Πρώτη βολή από τον Φωτόπουλο, άλλη μία εκεί. Και αυτή 90-45. Μάος πατούσε, αστόχησε. Μπάζιος, ωραίο σπιν, καλά και φάουλ. Τράκος, βρήκε ενό χώρο, ωραίο drive, καλάθι από τα δεξιά. Ακόμα ένα σύστημα το οποίο δοκιμάζει και βγαίνει. Ουτ. Το τελευταίο σώμα είναι το φινάλι της τρίτης περίοδου. 72-49 το σκορ, δύο φάουλ από τη μία, ένα από την άλλη. Και περνάει και πάλι στους τελευταιδιώτες. Σαρίς. Σπιν μου. Τόπλος 6-2. Σταματάει, σηκώνεται. Να το κάνει, rebound του Μπάζιου. Κούζεις τώρα. Πάνε σε σέντε επίθεση. Μοβ, Μπάζιος σηκώθηκε ψηλά και το έβαλε. Και ο Μπαζιούς ο Αρμάος, διορθώνω, τον βάφτισα. Κάνει καλό μάτσο ο Αρμάος. Θα δούμε στο ξεκίνημα της επόμενης περιοχής που τις έχει. Μας απέρασε. Τρεις για τρεις υπό την πίεση του χρόνου, όχι rebound. Αμυντικό από τον Φωτόπουλο. 3 στο σουτ. Μέσα και αυτό από τον Δημήτρη Δεδούση. 72-55 έχει φορά να δώσει η ομάδα από το Phoenix. Ερτόπουλος.
Φτάνει πάσα, 4 δεύτερα, Σαρίς για 3, όχι, φινάλε της περίοδου 72-55. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο στο Περιστερί. 29-26 επιμέρους της περασμένης περίοδου. Ο Αρμάος που είπα προηγουμένως έχει φτάσει στους 8 πόντους. Και μπρος νομίζω από την δεύτερη περίοδο και μετά. Αυτό δεν θα έρθει τον του Μπάζιου, ο οποίος συγκείται με 19 της ευθετικής προσπάθειας των Bumps. Από την άλλη, high score ο Χατζηκίδης με 27 πόντους, 7 rebound. Από τους Δεδούσεις, Μπάζιος ανοίγει το σκορ. 27 πόντους, 7 rebound, 4 ασίς, 2 κλεψίματα και 3 κοψίματα. Όχι, κάνα κοψί, 3 λάθη. 92-57. Καλή άμυνα του Λάφκα. Τρεις άσπρο του Βαλανδάς. Ο Στόπουλος μάχεται. Ελέγχει εκείνος εν τέλει. Ετούσε με μεγάλη καμπύλη για τρεις. Μπάλα του κλείνει το μάτι. Σόπουλος, ωραία στο Χαριτόπουλο. Πολύ ωραία φάση. Στους 14 πόντους η διαφορά. Οι Bumps μαζεύουν το μάτς. Μάος για 3, όχι, rebound του Λάφκα. Ωραία, πάσα χαμηλά, assist. Καλά του Χατζικίδη, 76-60. Μπάζιος γύρισε, αστρέφησε. Μεγάλη πάσα, Χαριτόπουλος, εύκολη δουλειά. Πέρασε πάσα, δεν δούσεις. Συνόπτωσκο στο πρώτο 2,5 λεπτό. Οι δύο ομάδες μπαίνουν καλά σε αυτή την περίοδο. Αξόπουλος, Λάφκας, χαμηλά. Γύρισε. Φάουλ είναι 100. Τσούρις. Πλάτη στη weak side, Χατζηκίδης για 3, όχι. Έμενα του Κατσούρη, μπάλα βγαίνει εκτός. Παραμένει το 92-62. Μάος. Πάζιος έχει τα πόδια με τον Αξόπουλο, κερδίζει χώρο, το χάνει, rebound του ίδιου με φάουλ. Δεύτερη.
78-64. Τσούρις για 2, αστοχή rebound του Λάφκα. Μπάλα έξω τον πρωτό γερό. 10 δεύτερα ξανά για τη Χούντα, ο Αθανασόπουλος. Ωραία προσπίση. Φάουλ από τον Μπάζγιο. Μάους, ο Κανόνι αφήνει στον Δεδούση, πιέζει ψηλά ο πρωτόγερος. Λόμπα στον Μπάζιο, ωραία έμπνευση, το καλάθι θα έρθει. Λέμε τώρα Δεδούση έκλεψε. Βιασμός για τους Bumps. Πάσα Αθανασόπουλος, τελειώνει και αυτή τη φάση. 81-66, κοντά εκεί στους 15 πόντους, σταθερά η ψαλίδα. Μάος, σταυρωτές. 3 από το σπίτι του Παλαμιδάς, εδώ είναι το Αθανασόπουλου. Τον 66 Μπάζιος Μάος. Να είχα μιλά την μπάλα. Ωραία κίνηση τη Δεδούση. Το καλάθι δεν θα έρθει. Rebound του Κατσούρη. Που τρέχει ξανά Λάφκας. Επέλεξε τον Αθανασόπουλο για 3 μόνος του εκείνος. Το έχασε, rebound από τον Μπάζιο και τον Αρμαό. Ποιος έφυγε. Πάει προς το καλάθι και δίνει φάουλ. Στη δεύτερη, 68. Κατσούρης για 3, κειμένος και έτοιμος, αφήστε τον Αθανασόπουλο. Πολύ στρωτό μπάσκετ παίζει του. Εδώ βέβαια επειδή είναι γεμάτο πλήρως αν είναι Νίξ Σόπλος, φάουλ και βολές. Πέντε από το φάουλ από τον Σοντόπουλο. Σαν πρώτη 4-68. Το μόνο που μένει να μάθω νομίζω είναι το τελικό σκορ. Που τώρα δείχνουν θα έχει να διαχειριστεί μια ικανοποιητική διαφορά στο ξεκίνημα του δεύτερου παιχνιδιού. Οι Φίλιπς νομίζω ότι δεν πρέπει να παραμονήσουν το παιχνίδι σε κανένα σημείο. Καλά το Αθανασόπουλο τώρα μετά είναι πάρα πολλοί διαφορές. Το μάτς το λέμε συνήθως και είναι γραφικό, αλλά τώρα ισχύει γιατί τελειώνει μέχρι το τέλος. Μάος λύνεται. Σηκώνεται για 2 και το βάζει.
Πολύ ωραίο παιχτάκι ο Αρμάος. Δεν ξέρω αν είναι ενεργός. Αν δεν είναι και τον κρατήσουν το χειμώνα η Phoenix, θα είναι μεταγραφή αεροδρομίου. Άστοχο σουτ. Τιάκι 21. Μπάζιος. Είναι τον Κατσούρη. Κάνε φάουλ. Μετράει και το καλάθι. Μέσα και η βουλή, έμεσο τρίποντο. Κράκος, μέσα και ο Ρουμελιώτης. Σόπλος, σκοθεί για 3, θα το χάσει. Κερδικό το rebound. Πρωτόγερος, Ανασόπλος από κοντά με το αριστερό, ναι. 89-73. Μάος Παλαμιδάς, δίνει αριστερό διάδρομο ο Ρουμελιώτης. Ωραία προσπής Παλαμιδά, δεν βρήκε κάτι. Μάος για 3, όχι. Τεπικό το rebound. Παραλίγο καλά και φάουλ. 2 βολές για τον Δεδούση. Σε πρώτη βολή, άλλη μία έχει ο Δημητρής. Και θα τη βάλει. Σαρίς για 2, άστοχος, μπάλα βγαίνει. Μάλλον όχι, την πρόλαβε ο Κατοπούλος. Παίρνει και το rebound. Φτιάχνει και στον Αρμάο. Μάος, δύσκολη προσπάθεια, ριμπάουντ του Σαρή. Μελιώτης. Λύστηκε φάουλ του Αρμάου. Μελιώτης. Πήγε το σκριν. Κατσούρης. Σαρίς, έχει χώρο, οπλίζει αλλά το χάνει. Τελευταία 104 του ματς. 19-24 Παλαμιδάς, έτσι την δύσκολη και την βρήκε. Πήγε μάιρμα ο Ρουμελιώτης. Έχει χώρο, επιτίθεται, δέχεται stop. Κατσούρης τώρα. Ρουμελιώτης. Ωραία στον Αθανασόπλο, στον Πετράκο. Πάλι ο Σπύρος για 3, αυτό είναι έστοχο. 92, όχι 91, α, 92, εντάξει πήκε. Τρίποντο το σουτ, λέω κι εγώ, δεν πατούσε ο Σπύρος. 92-94, συν 18, και ο Μιχαλής Τόρνας να μπει για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Τεράκος, άστοχος. Δούσης. Ωραία, η σταυρωτή, φάουλ και καλάθι. Το τέλειο δεν θα μιλήσει ο Βίτς. Μέσα και η βολή. Πάρα το κλείνει το μάτι. Ρουμελιώτης οργανώνει την επίθεση των Χουντιανών. Τράκος Γιέννη Μιλίσεβιτς από τα σκρίν. Η μπάλα πάει στο Σαρί. Σουτ εκτός ισορροπίας. Μπάουν από τον Φωτόπουλο. Καθαρή έμενα που μαζί ο Παχαράς από τον Πάγκο. Τα λέω εφρομάτως στην 1η Ιουλίου στο 8.30 στον Κολονό. Το σουτ είναι αδύναμο. Λογικά τελευταία επίθεση για τη Χουντ.
Φάουλ εδώ τον Παναμιδά. Βολές για τον Σπύρο. Μέσα η πρώτη. Και δεύτερο τον Σπύρο, 94-77. Βάζγιος. Τράκος τον αφήνει να κατεβάσει. Τέλος παιχνιδιού, 94-77. Για να μην παραμελάσει το πάρει, θα το κάνει. Αλλά θα το χάσει, αυτό ήταν και το τελικό σκορ. Φινάλε εδώ στο Περιστέρι. Προβάδισμα για την Χούντ, η οποία ξεκινάει με μια καλή κάβα το δεύτερο παιχνίδι. Καλό βράδυ σε όλους.